Η υπασία μπορούμε να ξεκινήσουμε από μικρά παιδάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από ηλικία 4-5 χρονών. Ειδικά ό,τι αφορά τον υποδορισμό, να μπορέσουμε να φέρουμε τα μικρά παιδιά κοντά στη φύση και το άλογο, που είναι το ιδανικότερο κομμάτι, και να μπορέσουμε μετά σιγά σιγά να τα εντάξουμε ακόμα και στο αθλητικό κομμάτι που ξεκινάμε από ηλικία 7 χρονών. Στον υποτορισμό μπορεί κάποιος να ανέβει, όπως είπα, από 4 χρονών και μικρότερος ακόμη. Εκεί οι οδηγοί θα πρέπει να συνοδεύουν τα παιδιά με τα πόδια, για ασφάλεια πάντα. Και όταν κάποιος είναι αρχάριος, πάντα ο οδηγός πρέπει να συνοδεύσει τον άνθρωπο που είναι πάνω στο άλογο με τα πόδια. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον υποτορισμό? Υπάρχει ενδιαφέρον, απλά υπάρχει ένα μεγάλο κενό νομοθετικό αυτή τη στιγμή και κάνουμε τεράστιες προσπάθειες να μπορέσουμε να το καλύψουμε. Ζητάμε από το Υπουργείο Τουρισμού τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι να μας στηρίξει, γιατί όσοι ξένοι έρχονται στη χώρα μας και θέλουν να κάνουν υποτορισμό, δεν καλύπτεται τουλάχιστον από το Υπουργείο το κομμάτι αυτό ασφαλιστικά. Και ποιες περιοχές της Ελλάδος ανήκονται? Η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και να πας, μπορείς να απολαύσεις τον αποτουρισμό. Αρκεί αυτοί που θα πάνε, θα πρέπει να πάνε σε χώρους, σε εγκαταστάσεις, σε ομίλους αυτούς που έχουν γνώση για να μπορέσουν να τους πάνε σωστά και με ασφάλεια. Ενδεικτικά να πούμε κάποιες περιοχές. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από το Πήλιο, όπου εκπροσωπούμε σε αυτή τη στιγμή, να πάμε στο Κιλκίς, να πάμε στην Καβάλα, να πάμε στην Καρδίτσα, στη λίμνη Πλαστήρα, να πάμε στα Γρεβενά. Έχει πάρα πολλές. Ακόμη και στα νησιά. We'll be right back.